Πάμε να ρίξουμε τη δεύτερη ματιά τώρα στα της Βενεζουέλας και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα και τι συμβαίνει για τη Βενεζουέλα με αφορμή το γεγονός, πέραν του γνωστού που ξέρουμε όλοι τις τελευταίες ημέρες, ότι είναι διχασμένη η διεθνής κοινότητα, προκάλεσε αίσθηση η χθεσινή απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου να ανακηρύξει πρόεδρο τον αυτοανακηρυχθέντα ηγέτη της αντιπολίτευσης. Ο Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μια πολύ συγκεκριμένη, έτσι, μια ιδιαίτερη θα τη λέγαμε παρέμβαση, να τη δούμε, για να δούμε και όλο το εύρος του θέματος Βενεζουέλα δηλαδή. Βενεζουέλα, there is also another country that violates human rights and there is no democracy. They are oppressing women, they are cutting dissidents into pieces. And this is Saudi Arabia. I hope we will vote for regime change in Saudi Arabia. After all, there is oil there. There is oil. We have to change the regime. Λοιπόν, ο Στέλιος Κούλογλου είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε κατευθείαν από το αεροδρόμιο. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο για τη διαδικασία. Δηλαδή, πώς έφτασε το θέμα και με τι ερώτημα στο Ευρωκοινοβούλιο πριν δούμε πώς ψήφισε και πώς ανακήρυξε το Ευρωκοινοβούλιο πρόεδρο τον... πώς το λέμε, δεν μπορώ να το εκφέρω. Γουαϊδό. Ναι. Λοιπόν, πώς έγινε η διαδικασία? Καταρχήν σε ευχαριστώ που έπαιξες το βίντεο αυτό. Μα νομίζω είναι το βίντεο που δείχνει διότι πολλά. Διότι είναι από τις σπάνιες φορές που κάποιος μιλάει και χειροκροτείται τόσο και μάλιστα από τις περισσότερες πτέρυγες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι τα χειροκροτήματα ήταν περισσότερα τελικώς και από πτέρυγες οι οποίες ενδεχομένως να μην ψήφισαν όπως ψήφισαν. Ναι, γιατί καταλαβαίνουν όλη την υποκρισία. Την υποκρισία να μας ενδιαφέρουν οι χώρες μόνο αυτές που δεν ελέγχουμε για το πετρέλαιό τους και δεν έχουν το πετρέλαιό τους και από την άλλη μεριά να αγνοούμε τελείως τις χώρες εκείνες που παραβιάζουν χονδροειδώς τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολύ περισσότερο από ό,τι στη Βενεζουέλα, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, και να τους έχουμε συμμάχους. Και θέλω να σου πω με την ευκαιρία ότι αυτή είναι μια κατάλληλη επανόρθωση στο βίντεο, διότι σήμερα διάβασα στην Καθημερινή ότι δεν μου δώσανε το λόγο. Έχω εδώ το. Στην Καθημερινή, ότι δεν μου προσπάθησα να πάρω το λόγο, αλλά δεν μου το δώσανε γιατί και μου κόψανε το μικρόφωνο. Φανταστείτε τώρα, το γράφει αυτό η Καθημερινή. Καλά, αυτό έχει παρουσιαστεί μια απίστευτη παραπληροφόρηση, διότι στην πραγματικότητα αυτό που ψηφίσαμε χτες δεν ήταν αν είμαστε υπέρ ή κατά. Πώς ήρθε αυτή η πρόταση, Στέλιο? Εξήγησέ μας λίγο να το καταλάβει ακόμα. Ναι, παρουσιάστηκε ότι εμείς είμαστε υπέρ του, ότι ψηφίσαμε για το Μαδούρο. Και άρα εμείς που ψηφίσαμε κατά είμαστε υπέρ του Μαδούρου. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα η ψηφοφορία αφορούσε το αν θα αναγνωρίσουμε ή όχι ως πρόεδρο, θα εκλέξουμε δηλαδή εμείς εντός εισαγωγικών, θα διορίσουμε από τις Βρυξέλλες κάποιον τύπο που αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος, να τον κάνουμε πρόεδρο. Ναι. Και το θέμα... αυτό έτσι ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τι ερώτημα, το ερώτημα. Το ερώτημα ήταν να αναγνωρίσουμε ή όχι το Γουαϊδό, καμία σχέση με τον Μαδούρο, να αναγνωρίσουμε το Γουαϊδό ως πρόεδρο. Και εκεί πέρα πάνω, εγώ ψήφισα κατά φυσικά να το αναγνωρίσουμε για μια σειρά από λόγους. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα να το κάνουμε. Αυτό παραβιάζει όλους τους διεθνούς κανόνες, όλους τους διεθνούς θεσμούς. Ξέρεις, τέτοιου είδους προβληματές, διενέξεις, λύνονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και από τον ΟΗΕ. Δεν παίρνει κάποιος απόφαση, ένας πρόεδρος, ο Τραμπ στη συγκεκριμένη περίπτωση, που να λέει: λοιπόν, εγώ σε βάζω πρόεδρο. Αυτό είναι εδώ πέρα. Πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? Ναι, και τι δουλειά έχει το Ευρωκοινοβούλιο, να ρωτηθήκαμε όλοι. Λοιπόν, το Ευρωκοινοβούλιο πολύ περισσότερο. Γιατί το Ευρωκοινοβούλιο αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους. Ναι. Πώς εκλεγμένοι εκπρόσωποι διορίζουν κάποιον στην Προεδρία, στην οποία δεν έχει εκλεγεί. Τη στιγμή που ο Μαδούρο, ανεξάρτητα από τα λάθη που έχει κάνει και από τις αυταρχικές μορφές που συχνά
καταφεύγει να αντιμετωπίσει βίαιες διαδηλώσεις, είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Επομένως, αυτό που θα πρέπει εμείς να κάνουμε είναι, αν θέλαμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά, ήταν να προτείνουμε μία διαδικασία ειρήνευσης και διαλόγου ανάμεσα στις δύο αυτές τις πλευρές, ώστε να βρεθεί μια λύση. Αυτή είναι η πολιτική που έχει προτείνει ο ΟΗΕ. Αυτή είναι η πολιτική αυτή που προτείνει. Είναι η θεσμική διαδικασία. Ναι, αλλά όταν παραγνωρίζουμε, δηλαδή, όταν παραβιάζουμε οποιαδήποτε. Όταν υποβαθμίζουμε οποιαδήποτε θεσμική διαδικασία, οδηγούμαστε σε μια διεθνή κοινότητα που είναι στην πραγματικότητα ζούγκλα, που επικρατεί ο νόμος του ισχυρότερου. Αυτό το πράγμα, αυτή η υποβάθμιση των θεσμών, των διεθνών θεσμών, ξεκίνησε με τη Ιουγκοσλαβία, που αρχίσανε στην αρχή αναγνωρίσεις πόλεμος. Έγιναν μετά με τον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας ξανά το 1999, όπου εκεί δεν αποφάσισε το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως όλες τις προηγούμενες συγκρούσεις. Και το αντέδρασε και η Ευρώπη. Αλλά αποφάσισε το ΝΑΤΟ μόνο. Και τώρα έχουμε φτάσει ακόμα, έχουμε κατρακυλήσει τόσο πολύ, ώστε αποφασίζει ένας πρόεδρος. Ένας πρόεδρος, συγκεκριμένη περίπτωση ο Τραμπ, λέει: λοιπόν, εσύ είσαι πρόεδρος. Εσύ δεν είσαι. Μα είναι δυνατόν να πάμε έτσι? Στο Ευρωκοινοβούλιο, Στέλιο, ποιος την έφερε την πρόταση να μπει? Αυτή την πρόταση την έφεραν οι συντηρητικές δυνάμεις, με την υποστήριξη κάποιων Ισπανών μη συντηρητικών, επειδή η Ισπανία έχει πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στη Βενεζουέλα και θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Αυτό είναι όλο και όλο. Ψηφίστηκε η απόφαση όμως, αυτή, πέρα από όλα τα άλλα. Ορίστε. Ψηφίστηκε όμως κατά πλειοψηφία. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, διότι ψήφισαν οι συντηρητικοί και ένα μέρος των σοσιαλιστών του Σοσιαλιστικού Κόμματος, διότι μια σειρά από αρκετοί σοσιαλιστές, περίπου το 1/3 της σοσιαλιστικής ομάδας, διαφώνησε. Ψήφισε κατά ή ψήφισε αποχή, όπως ψήφισαν οι πράσινοι και ψηφίσαμε και εμείς στην αριστερά. Η απόφαση αυτή δεν έχει καμία βάση, είναι παράνομη και επίσης είναι και αστεία, είναι γραμμένη στο πόδι. Γιατί ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δυνατότητα ως όργανο, ως θεσμός, να αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό. Αυτό γίνεται μόνο από τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, είναι μια απόφαση που δεν έχει καμία βάση, ήταν γραμμένη στο πόδι και είχε αποκλειστικά δύο στόχους. Να δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορες χώρες, να πούνε να αυτοί υποστηρίζουν τον Μαδούρο, και να δείξει ο Ταγιάννη και οι υπόλοιποι ότι είναι υποταγείς και συμφωνούν, συμπλέγουν σε κάθε στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τραμπ. Αυτή είναι η όλη ιστορία και έτσι παίχτηκε το όλο θέμα. Μάλιστα. Εμείς δεν είμαστε, δηλαδή, και να διευκρινίσω και πάλι, εμείς δεν είμαστε ούτε με τον Γκουαϊδό ούτε με τον Μαδούρο. Είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα. Είμαστε με την ειρήνη. Ναι. Και τέτοιου είδους αποφάσεις ρίχνουν πραγματικά λάδι στη φωτιά. Τέτοιου είδους αποφάσεις οδηγούν σε πόλεμο. Θα έχουμε ξανά Ιουγκοσλαβίες, θα έχουμε ξανά πρόσφυγες, θα έχουμε ξανά πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινες τραγωδίες. Γιατί ο Μαδούρο δεν είναι ένας απομονωμένος δικτάτορας όπως τον παρουσιάζουν, παρότι έχει κάνει, όπως είπα, λάθη και στην οικονομία και στην διαχείριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένας πρόεδρος που εκλέχθηκε πέρυσι και επίσης διαθέτει μια σημαντική υποστήριξη από την κοινωνία. Η κοινωνία της Βενεζουέλας είναι χωρισμένη στα δύο. Εάν δεν τους συμφιλειώσουμε εμείς και πάμε και αντίθετα και ρίχνουμε λάδι στη φωτιά, αναγνωρίζουμε τον έναν σε βάρος του άλλου, ναι, αυτό το πράγμα δεν βοηθάει καθόλου σε αυτό που πάει να γίνει. Και υπάρχουν πρωτοβουλίες. Και από την τελικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα με το Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή το Συμβούλιο των Υπουργών, αποφάσισε διαφορετικά να ξεκινήσει μια διαδικασία, ναι, διαλόγου, και ώστε και αυτό το υποστηρίζουν και χώρες της Λατινικής Αμερικής και ο, ναι, Πάπας και ο ΟΗΕ. Μα ο ΟΗΕ, ναι, δεν πρέπει να σεβόμαστε τον ΟΗΕ επιτέλους? Και επειδή αναφέρθηκες ήδη σε αυτό, θέλω να δούμε στο σημείο αυτό τη δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κατρούγκαλου, για να δούμε τι σημαίνει αυτό που λες, να δούμε πώς τοποθετείται και ο κ. Κατρούγκαλος, και να μας εξηγήσεις κι εσύ, που τα παρακολουθείς και τα βιώνεις, τι σημαίνει αυτή η Επιτροπή Διαλόγου, πώς απαρτίζεται και τι μπορεί να κάνει. Να δούμε τη δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας είναι να μπορέσει ο ίδιος ο λαός της Βενεζουέλας να αποφασίσει δημοκρατικά για το μέλλον του, με έναν τρόπο που θα είναι ταυτόχρονα δημοκρατικός και ειρηνικός. Θα επανενώσει μια πολύ πολλωμένη κοινωνία, ένα πολύ πολλωμένο πολιτικό σύστημα και δεν θα αφήσει κανένα κίνδυνο για κλιμάκωση της έντασης, κανένα κίνδυνο για μια προοπτική που όλοι θέλουμε να αποφύγουμε, μια προοπτική εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό το λόγο, για να υπάρξει
συστηματική προετοιμασία για δημοκρατικές εκλογές και ουσιαστικός διάλογος ώστε να αποφευθούν οι εντάσεις και να μπορέσει να εκφραστεί ελεύθερα ο λαός της Βενεζουέλας. Από την αρχή η χώρα μας είχε προτείνει να δημιουργηθεί μια ομάδα κρατών η οποία θα αναλάβει αυτό το ρόλο του πολιτικού διαλόγου. Σήμερα λοιπόν αποφασίστηκε η συγκρότηση αυτής της ομάδας κρατών στην οποία συμμετέχουν ευρωπαϊκές χώρες. Προσκλήθηκαν και ήδη δέχθηκαν χώρες από την περιοχή όπως είναι η Βολιβία και ο Ισημερινός. Περιμένουμε απαντήσεις και από άλλες χώρες όπως είναι το Μεξικό. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας το ουσιώδες, να λειτουργήσει η δημοκρατία, οι εκλογές να είναι ουσιαστικές και αυτό το εξασφαλίσαμε με τρόπο μάλιστα που ανταποκρίνεται στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προστασία όχι μόνο των πολιτικών ελευθεριών αλλά και του κράτους δικαίου. Και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απάντηση, όσους θα ήθελαν να δοθούν απλώς πολιτικές ή μικροπολιτικές απαντήσεις. Και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνονται με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο οι ελευθερίες του λαού της Βενεζουέλας. Γιατί μόνο αυτοί μπορούν να δώσουν λύση στα θέματα δημοκρατίας στη χώρα τους. Δεν υπάρχουν σωτήρες απ' έξω. Όπως λέει και ο Έλληνας λογοτέχνης, η σωτηρία είναι επικερδής επιχείρηση μόνο για τον σωτήρα. Τώρα, τι διαδικασία ακριβώς είναι αυτή, Στέλιο, και ποιες χώρες είναι εκείνες οι οποίες έχουν μπει ήδη σε όλο αυτό? Έχουν μπει 6 νομίζω ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, μεγάλες χώρες. Και από την άλλη τη μεριά έχουν μπει και κάποιες λατινοαμερικανικές χώρες, οι οποίες είναι και αυτές υπέρ του διαλόγου, έτσι ώστε είναι υπέρ της προσπάθειας ειρηνικής επίλυσης ενός πολύ σημαντικού προβλήματος, όπως είναι ο διχασμός της κοινωνίας της Βενεζουέλας και πολύ αιματηρές συγκρούσεις που γίνονται εκεί. Και βεβαίως αυτό το άλλο σημείο που έκανε αίσθηση από την τοποθέτησή σου στο βίντεο, έτσι, διότι μην κρυβόμαστε, το λένε όλοι, και όπως και αν διάκειται ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, απέναντι στα πρόσωπα, στους πρωταγωνιστές της Βενεζουέλας, το πετρέλαιο είναι το βασικό αντικείμενο του πόθου. Έτσι, και αυτή η αναφορά στη Σαουδική Αραβία επίσης έξισε πληγές. Μα η Σαουδική Αραβία έχει ξεφύγει. Εδώ ξέρουμε τα πάντα, γιατί ξέρουμε ότι τεμάχησαν τον αντικαθεστωτικό στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Πολύ περισσότερο ξέρουμε ότι οι Σαουδάραβες πήραν μέρος στην 11η του Σεπτέμβρη, δηλαδή στην τρομοκρατική επίθεση εναντίον των δίδυμων πύργων το 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και παρότι ξέρουμε όλα αυτά, φαντάσου να το είχε κάνει άλλο κράτος αυτό, θα το είχε η Αμερικανική στρατιωτική μηχανή ισοπεδώσει τελείως. Και με την Σαουδική Αραβία δεν γίνεται τίποτα. Γιατί? Γιατί έχει πετρέλαιο. Γιατί? Τώρα, το ίδιο γίνεται και για τη Βενεζουέλα. Παραδείγματος χάρη ο Ερντογάν, λέω τώρα ένα παράδειγμα, μπορώ να παραθυμίσω 50 χώρες στον κόσμο που απειλούνται ή παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως στη Βενεζουέλα, πολύ και χειρότερα σε ορισμένες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει ανθρώπους μέσα στη φυλακή κτλ. Οι παραβιάζεις είναι ακόμα πιο μεγάλες και προφανείς από ότι στη Βενεζουέλα. Έχουμε βγάλει καμιά απόφαση να αλλάξουμε τον Ερντογάν, να βάλουμε κανένα δικό μας πρόεδρο? Θα σε πάω και στην Ιεμένη, Στέλιο. Δηλαδή, στην Ιεμένη, πού δεν σου πω τώρα, στις Φιλιππίνες, τι να σου πω, δηλαδή μπορώ να παριθμίσω 50 κράτη. Επομένως, αυτό ήθελα να τονίσω με την παρέμβασή μου, ότι δεν μπορεί η δική μας πολιτική να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ή είμαστε υπό της δημοκρατίας παντού ή δεν είμαστε. Δεν μπορεί να είμαστε υπέρ της δημοκρατίας εκεί που μας συμφέρει, εκεί που υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Αυτό, μια τέτοια πολιτική, πραγματικά αποθαρρύνει τους ανθρώπους, τους Ευρωπαίους πολίτες από την Ευρώπη, τους κάνει δύσπιστους, οργισμένους, και γι' αυτό βλέπουμε και η Ευρώπη να παραπέμπει. Και δυστυχώς έχουμε την άνοδο της ακροδεξίας που εκμεταλλεύεται όλα αυτά, και έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Πραγματικά θα ήθελα ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να πει, λοιπόν, εμείς βγάζουμε μια ομάδα 5 ατόμων, 10 που πάνε στη Βενεζουέλα να τους ομονοήσουν και να τους πάνε ομαλά σε εκλογές. Σε εκλογές και προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Αλλά να πάνε ομαλά. Αυτό κάνει, πάει να κάνει και με πρωτοβουλία και της ελληνικής κυβέρνησης που επέμεινε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τέτοιος δρόμος. Γιατί τέλει στην αρχή ήταν όλοι πάμε να υποστηρίξουμε, να αναγνωρίσουμε κτλ. Έτσι ώστε να αποφευθεί η αιματοχυσία. Αλλά κυρίως
και πέρα από την αιματογυσία, να επίσης να γίνει σεβαστή μια ορισμένη διεθνής νομιμότητα. Γιατί πραγματικά ή διαφορετικά πάμε σε ένα, πραγματικά σε μια κατάσταση που σε λίγα χρόνια διαπιστεύουμε στα μάτια μας, σε ένα νόμο της ζούγκλας. Γιατί, κύριε Κούλογλου, γιατί λέτε για εκλογές? Πέρυσι έγιναν εκλογές στη Βενεζουέλα. Και από ό,τι θυμάμαι, υπό το φόβο ότι μπορεί να επικρατήσουν περίεργες συνθήκες νοθείας κλπ., είχαν σταλεί διεθνείς παρατηρητές, οι οποίοι στην έκθεση που συνέταξαν, εξ όσων γνωρίζω, δεν σημείωσαν ότι έγινε νοθεία και παραβιάστηκαν διάφορα εκλογικά δικαιώματα. Δηλαδή, ο Μαδούρο εξελέγει με το 60%. Δεν είμαι υποστηρικτής του Μαδούρο, απλά για να ξεκαθαρίσουμε τι είναι. Άρα, γιατί να πας μια χώρα ξανά σε εκλογές για να επιβάλλεις τη νομιμότητα όπως την αντιλαμβάνεσαι? Εκτός αν υπάρχουν εκθέσεις που μας λένε, και αν σας παρουσιάσανε στο Κοινοβούλιο κάποια έκθεση του ΟΑΣΕ που να λέει ότι εκεί παραβιάστηκε. Όχι, καμία. Δεν υπάρχει καμία. Οι παρατηρητές διεθνείς που πήγαν εκεί είπαν ότι οι εκλογές έγιναν κανονικά. Και υπήρξαν καθόλου σχεδόν παρατυπίες. Εν πάση περιπτώσει, πολύ λιγότερες παρατυπίες και υποψίες, καμία υποψία για νοθεία, από ότι τις υποψίες για νοθεία και τις παρατυπίες που σημειώθηκαν, παραδείγματος χάρη, στην Τουρκία στις αντίστοιχες προεδρικές εκλογές. Τώρα, γιατί πάμε σε εκλογές? Διότι τι ζητάμε? Για να μπορέσει, επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση η εμφυλιοπολεμική, μήπως και μέσα από τις εκλογές βρεθεί κάποια λύση. Ενδεχομένως, δεν ξέρω αν θα το δεχτεί ο Μαδούρο, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν το δεχτεί ο Μαδούρο. Αυτό είναι το δικό μας το καθήκον να κάνουμε, να συμφιλιώσουμε τη χώρα, να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Αυτή είναι η βασική ιδέα από την οποία λέω. Τώρα δεν ξέρω αν θα υιοθετηθεί και από την ομάδα που εργασία που θα πάει εκεί. Και να κλείσουμε όπως αρχίσαμε, τα χειροκροτήματα που είδαμε στο βίντεο δεν προήλθαν μόνο τελικώς από όσους ψήφισαν κατά αυτού του ψηφίσματος που λες ότι, και εσύ, ότι είναι στην ουσία μια παράνομη πράξη αυτή του Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Είδαμε χειροκροτήματα και από πλευρές οι οποίες μπορεί να έχουν άλλη. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει, και εγώ εξεπλάγει από, πραγματικά από την σύσσωμη σχεδόν αντίδραση και σου λέω σπάνια ένας βουλευτής από μια ομάδα χειροκροτείται διακομματικά. Και αντίπαλες και από αντίπαλες πολιτικές ομάδες που μάλιστα αμέσως πριν έχουν ψηφίσει κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι πραγματικά η δυσφορία που υπάρχει ακόμα και σε αυτούς που υπήκουσαν στην κομματική γραμμή απέναντι σε αυτή την πολιτική, η οποία είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Στέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ διπλά που ήρθες κατευθείαν από το αεροδρόμιο, γιατί έχει μια κούραση όλο αυτό. Μένουμε στο θέμα, αφού ευχαριστήσουμε τον Στέλιο τον Κούλογλου, για να